Καλημέρα σας. Αντιλαμβάνομαι, είχατε αναφέρει χθες ότι μετά την χθεσινή συγκέντρωση των παλαιών κυρίως αλλά και νέων μετόχων της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκοσία, που πρέπει να πούμε ήταν αθρώα η συγκέντρωση, επρόκειτο να μεταβείτε στο Προεδρικό. Έγινε κάτι τέτοιο? Έγινε, διότι είχα πρόσκληση για μια εκδήλωση που ελάμβανε χώρα εκείνη την ώρα στο Προεδρικό. Και ήταν μια αγαθή συγκυρία. Την εκμεταλλευτήκατε για να συζητήσετε αυτό το θέμα? Είχα πει ότι υπάρχει αυτή η εκδήλωση και θα αναγκαστώ να φύγω πρωτού πάρετε τις αποφάσεις σας από εδώ, και θα ήθελα να αντιληφθώ η ομιγυριστή θέλει για να πάρω κάποιο μήνυμα στο Προεδρικό. Σίγουρα στο τέλος της εκδήλωσης των Προεδρικών είδα 2 λεπτά των Πρόεδρων και του είπα ο Πρόεδρος συνενεί, συμφωνεί μαζί μας, δεν επιθυμεί η παλιή μέτοχη να μηδενιστεί η μετοχή τους, διότι το 1% που μας έδωσαν, διότι εμείωσαν κατά 99% την αξία της μετοχής των παλιών μετόχων, είναι ανεπίτευτο. Το βλέπει και ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση και οι πάντες. Όσοι θέλουν να είναι δίκαιοι βλέπουν ότι η αδικία είναι κατάφορη. Μάλιστα. Εκφράζονται κάποιες ανησυχίες για το γεγονός ότι αν γίνει αποδεκτή αυτή η προσφυγή, ίσως προχωρούμε εκ των πραγμάτων σε αναβολή της Γενικής Συνέλευσης. Ήταν και αυτό μέσα στους στόχους, ώστε προτού να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, πρέπει να ξεκαθαριστούν και μετά να λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει η Γενική Συνέλευση με τους νέους μετόχους μόνον, διότι είναι κοροϊδία να πάνε οι παλιοί μετόχοι όταν έχουν το 1% των μετοχών που είχαν προηγουμένως. Δεν αξίζει τον κόπο να πάνε και ούτε έχουν λόγο. Η φωνή τους δεν θα ακούγεται. Και είναι η αδικία. Εμείς ζητούμε να μας πούν αν η τράπεζα ήταν πατηρισμένη και άξιζε 0, να μηδενιστούν οι μετοχές. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτούς που εδιόρισαν να κάνουν τον έλεγχο, και έλεγχος έγινε και απεφάνθη η εταιρεία τι αξία έχει η Τράπεζα Κύπρου, η μετοχή της, να δοθεί εκείνη η αξία. Γιατί θέλουν να δώσουν το 1% της αξίας εκείνης? Εδώ δεν συμφωνούμε. Και σαν να κλέβουν την περιουσία του φτωχού του κόσμου. Εμένα μου προτάθη να δικαιώσουν την εκκλησία και βρήκαν και λόγον για να δώσουν την πραγματική αξία εις την μετοχή της εκκλησίας. Αλλά δεν ήταν ο αγώνας μας μόνο για την εκκλησία. Εμάς μας ενδιαφέρει ο φτωχός ο κόσμος. Όλοι, αφού είχε πάνω από 100.000 επενδυτές η Τράπεζα Κύπρου, άρα είχε όλος ο κυπριακός λαός, όλες οι οικογένειες στην Κύπρο είχαν μετοχές της Τράπεζης Κύπρου και έπαιρναν κάποια λεφτά που κάποιες ανάγκες τις συμπλήρωναν με το εισόδημα εκείνων που έπαιρναν από την Τράπεζα Κύπρου. Γιατί ήρθαν να τους μηδενίσουν αυτήν την αξία? Δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, χθες συνεδρίασε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και ξεκαθάρισε και αποφάσισε πως δεν πρόκειται να αναβάλει τη Γενική Συνέλευση, διότι αποτελεί, όπως ελέγχθη, μνημονιακή δέσμευση, ενώ θεωρεί επίσης το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν έχει υποχρέωση να εκδώσει ισολογισμούς. Αυτά τα καταλαβαίνω. Εάν θέλουν το μνημόνιο, ποιος το έκανε? Εμείς το κάναμε. Κύριος διοικητής με την κυβέρνηση. Άρα μπορούν να απευθυνθούν στην Τρόικα και να πούν
θέλουμε κάποια ελαφρά αλλαγή, όπως και κάνουν αλλαγές, και καλά κάνουν και κάνουν αλλαγές προς το ορθότερο. Αν πάνε πεισματικά, δεν ξέρω στο τέλος πού θα φτάσουμε. Διότι ο λαός, ως που ανέχεται και σιωπά, πάει καλά. Όταν θα σηκωθεί πάνω ο λαός, ποιος θα τον αντιμετωπίσει? Ας κάνουν και μερικές σκέψεις άλλες. Και να με συγχωρέσω, δεν εκφράζω απειλή, αλλά νομίζω ότι ο κυπριακός λαός αρκετά ανέχθη καταστάσεις και τον έφερα μέχρι του σημείου να πεινά. Κάπου αυτή η υπομονή θα εξαντληθεί και τότε θα τους αρέσει. Ας κάμουν. Αυτή είναι στην αρχή. Κρατούν και το κρέας και το δοδί λεγόμενο και το μαχαίρι. Υπάρχει και το αλλά. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που εκφράζεται είναι ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, όχι απειλή, αλλά μια ανησυχία ότι η κοινωνία σε κάποια στιγμή, αν φτάσει στο απροχώρητο κατάσταση, θα εκραγεί. Ασφαλώς. Είδα εψές στη συγκέντρωση που έγινε στο Χίλτο Πάρκ, που μια σπίθα να πεταχτεί θα πάρει φωτιά πλέον και ποιος θα τη σβήσει. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε καταστάσεις ανεξέλεκτες. Θα αρέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και στην Κεντρική Τράπεζα, εάν σηκωθούν οι παλιοί μέτοχοι, που σας λέω είναι πέραν των 100.000, και πάνε στην Τράπεζα Κύπρου και στην Κεντρική Τράπεζα, τι θα γίνει εκεί? Θα μπορέσει η αστυνομία ή οποιοσδήποτε να τους συγκρατήσει? Να σιωπηδοθούν τα πάντα. Να κάνουν και κάτι τέτοιες σκέψεις, ότι δεν είναι απολυταρχία εδώ και ότι αποφασίσουν που κάνουν. Να μάθουν να σέβονται. Είπατε χθες στο πλαίσιο αυτής της συγκέντρωσης ότι έχουν γίνει λάθη. Θεωρείτε ότι αυτά τα λάθη ουσιαστικά επαναλαμβάνονται? Το να κάνει λάθος κάποιος δεν είναι αμάρτημα. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά όχι εσκεμμένα λάθη. Εκεί που κάνουμε λάθη εσκεμμένα, αυτά είναι καταδικαστέα. Αν το λάθος είναι μη θεληματικό, άθελα του ένας κάνει λάθος και όλοι κάνουμε λάθη, συγχωριέται, εντάξει. Να υπάρξει λόγος και αντίλογος και να βρούμε τη χρυσή τομή να κολλάσουμε τα πράγματα. Αλλά όχι από σκοπού, όχι δογματικά να συμπεριφερόμεθα, έτσι θελικά, αυτά ανοίγουν σε άλλες εποχές. Δεν νομίζω ότι η εποχή μας χρειάζεται τέτοιες συμπεριφορές. Εγκατακλείδη μακαριότατε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει σχέδιο Β στο ενδεχόμενο και στην περίπτωση που η προσφυγή σας δεν γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο. Εγώ κάνω μία έκκληση προς όλους να προσγειωθούν, να δουν το συμφέρον αυτού του τόπου ποιο είναι, και η συνεργασία είναι καλύτερη. Το να συνεργάζεται με τον αδελφόν του ο άλλος είναι αρετή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια συνένεση από όλες τις πλευρές, μια καλή συνεργασία, και στόχος να είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυπριακού λαού, και τα πάντα μπορούν να εξελιχθούν θαυμάσια προς το συμφέρον του κυπριακού λαού. Τώρα, αν αρχίσουν οι εγωισμοί ότι εγώ είμαι σε αυτή τη θέση, έτσι θέλω, έτσι κάνω, εκεί δεν χρειάζεται με σχέδιο Β, με τίποτε. Αν εξαντληθεί η υπομονή του λαού, τότε θα δουν και θα προσγειωθούν, αλλά ανώμαλα. Θα προσγειωθούν ομαλά τότε. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.